Η περασμένη μας ομιλία είδω, όπως ξέρετε κι εσείς, περί της αναλήψεως του Κυρίου μας. Είδω συγκεκριμένως η μέρα της αναλήψεως και μιλήσαμε για την ανάληψη του Κυρίου. Είπαμε ότι η ανάληψη του Κυρίου είδω η προτελευταία υπόθεση της όλης ενσάρκου οικονομίας και υπολείπεται μία ακόμη υπόθεση σοβαρά, το και πάλιν ερχόμενος κρινεζώντας τε νεκρούς, τη Δευτέρα δηλαδή παρουσία, ώστε προϋπόθεση της Δευτέρας παρουσίας είναι η ανάληψη του Κυρίου. Η ανάληψη ακόμη του Κυρίου είναι και προϋπόθεση της Πεντηκοστής, διότι το Πνεύμα το Άγιον δεν θα κατήρχετο εάν ο Χριστός μας δεν ολοκλήρωνε το έργο το οποίο ήρθε να επιτελέσει επί της γης και αν δεν επέστρεφε, όπως τα λέγαμε, νικητής και τροπεοφόρος ξανά στην αφετηρία του, στα δεξιά του Πατρός, δεν θα ήρθε το Πνεύμα του Άγιου. Ο Χριστός μας μάλιστα είπε ότι συμφέρει να φύγω σε εσάς, γιατί φεύγοντας εγώ θα σας στείλω άλλον παράκλητον. Επίσης, Σταύρωση, όπως ξέρουμε, του Χριστού μας, ή το η προϋπόθεση της ελεύσεως του Πνεύματος του Αγίου. Στο 7ο κεφάλαιο διαβάζουμε του Ιωάννου ότι δεν ήταν, λέει, Πνεύμα Άγιον, ότι ο Ιησούς ούπο εδοξάστη, ούπο εσταυρώθη. Σταύρωση, λοιπόν, και η Ανάσταση κατ' επέκταση του Χριστού μας είναι η προϋπόθεση της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου. Ότι ήρθε το Πνεύμα του Άγιον και είναι ιστορικό γεγονός, είναι απόδειξη ότι ο Χριστός μας επέστρεψε στη βάση του, ήρθε στα δεξιά του Πατρός, όπως τον είδε άλλωστε ο πρωτομάρτης Στέφανος, όταν προσήφιετο πρώτου λιθοβολισμού του. Αν διαβάσουμε εκεί το οικείον μέρος, θα βρούμε ότι είδε στα δεξιά της δυνάμεως το Χριστό μας. Το είναι μια απόδειξη στο ότι έφτασε στα δεξιά, εκεί που το αναφέρει μάλιστα το σύμβολο της πίστεώς μας, στα δεξιά του Πατρός. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μία εορτή είναι εξάρτηση της άλλης. Η ανάληψη είχε ως προϋπόθεση την Ανάσταση, η Ανάσταση των θάνατων, ο θάνατος της Σταύρωσης, η Σταύρωση της Γέννησης, η Γέννηση των Ευαγγελισμών και ούτω καθεξής. Ώστε ανάληψη Πεντηκοστή είναι στενά συνδεδεμένα. Έχουμε το γεγονός αυτό μπροστά μας μεθαύριο της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου κατά την Πεντηκοστή ημέρα, εξού και Πεντηκοστή. Μετράει βέβαια από το Πάσχα. Από το Πάσχα μέχρι μεθαύριο είναι 50 ημέρες. 40 μέρες ήταν μέχρι την Ανάληψη και είναι και 10 μέρες από την Ανάληψη μέχρι την Πεντηκοστή. Πάσχα υπήρχε και στην Παλαιάν Διαθήκη, όπως και Πεντηκοστή υπήρχε και στην Παλαιάν Διαθήκη. Οι Εβραίοι είχαν τρεις μεγάλες εορτές, το Πάσχα, τη Συνοπηγία και την Πεντηκοστή. Κατά την Πεντηκοστή, συναθρίζοντο από όλα τα μέρη όπου υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν στον ένα Θεό, όπως οι Εβραίοι, και επήγαιναν τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν εορτές του Πάσχα μέχρι τις Πεντηκοστής, που τις ημέρες αυτές έλαβε χώραν και αυτό το μεγάλο γεγονός της καθόδου του Πνεύματος του Αγίου εις τα Ιεροσόλυμα. 10 μέρες ολόκληρες χρειάστηκαν, παρότι ο Χριστός μας επήγε εκεί, να σταλεί το Πνεύμα του Άγιου. Κατά κάποιον τρόπο τους άφησε να θερμανθεί η πίστη τους εντί αναμονή. Ξέρετε, η αγωνία αυξάνει την πίστη του ανθρώπου και έκανε μία προθέρμανση ούτως υπήν της πίστεως των ανθρώπων αυτών και πράγματι έπειτα ουχή με τα πολλά στάφτας ημέρας, μόλις 10 ημέρες, έγινε αυτό που είχε επαγγελθεί ο πατέρας
και αυτό που υπεσχέθη ο Χριστός. Λέγει μία παράδοση και το παραδέχεται κατά κάποιον τρόπο αυτό η Εκκλησία μας, ότι κατά τα εννέα ημέρας, αυτά στα την 41η, την 42η, την 43η, μέχρι την 49η ημέρα, εδέχεται ο Χριστός μας, ο νικητής του θανάτου, τα προσκυνήματα κάθε μέρα ενός των ταγμάτων των αγγέλων. Και όταν εξυντλήθη ο αρχημός των 9 ταγμάτων, προσκύνησαν, πέρασαν όλοι, προσκύνησαν τον νικητή, όπως τα λέγαμε, την 50η ημέρα πλέον, πόσον ο πατήρ εδέχτη τη θυσία του Ιησού και τακτοποιήθη η υπόθεση του ανθρώπου με το Θεό, δεν δυσκόλευε πλέον τίποτα να έλθει το Πνεύμα του Άγιον να δώσει την υιοθεσία ξανά στους ανθρώπους. Συγκεκριμένως, αυτή η σκέψη έχει καταχωρηθεί ως εξής. Μετά γούν την ανάληψη, μετά λοιπόν λέει την ανάληψη, 10 παρελθουσών ημερών, επιδημεί το Πνεύμα του Άγιον, όσον πέρασαν 10 μέρες, έρχεται το Πνεύμα του Άγιον. Και ού παραφτήκα το αναληφθήνε, δεν ήρθε αμέσως μόλις ανελήφθη ο Χριστός μας, είναι θερμοτέρους μάλλον ποιήση τους μαθητάς. Εκδεχομένους αυτό, να το περιμένουν. Τους είχε στην αγωνία να το περιμένουν. Φασίδε την ΕΣ, λέγουν μερικοί, ότι καθεκάστην των ημερών εν έκαστον των αγγελικών ταγμάτων προσιών, προσήρχετο, την θεωθήσαν εκείνην σάρκα προς εκείνη. Την θεωθήσαν σάρκαν εκείνη προς εκείνη. Ξέρετε γιατί το αναστήρω αυτό? Σας δείξω την τιμή της ανθρωπίνης σαρκός στον ουρανό για τον Χριστό. Όπως γράφει ο Παύλος στο 6ο κεφάλαιο προς Εβραίου, το τελευταίο εδάφιο, είναι πρόδρομος υπέρ ημών. Μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος. Αλλά δεν θέλει να το καταλάβει. Δεν τον αφήνει η αμαρτία να το καταλάβει τι είναι ο άνθρωπος. Όσον ένας Θεός επλήρωσε γι' αυτόν. Ένας Θεός εθυσιάστηκε γι' αυτόν. Τι είναι λοιπόν επιτέλους αυτός ο άνθρωπος, όπως λέγει ωραιότατα ο Ιώβ το βιβλίο του. Έχετε διαβάσει στο βιβλίο του Ιώβ που μιλάει με τον Θεό, που τον ρωτάει, τι είμαι επιτέλους, λέει, πες μου. Με διώκεις κάθε μέρα, με κυνηγάς κοντά μου. Δεν με αφήνει να σας δω πουθενά. Τι είμαι, λέει, επιτέλους εγώ. Πού να το καταλάβει τι είναι? Μόνο εκείνο που τον έφτιαξε τον άνθρωπο ξέρει τι είναι ο άνθρωπο. Εμεί δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Γι' αυτό τόσο φτηνά πουλιόμαστε στο διάβολο. Γι' αυτό. Προσήρχοντο, λέει, οι άγγελοι ένα-ένα τάγμα την ημέρα και προσκυνούσε την θεωθήσαν σάρκα. Όχι το Θεό, την θεωθήσαν σάρκα. Μεγάλο πράγμα, τιμή μεγάλη ο άνθρωπο να φτάσει στον ουρανό. Τι κοινωνεί, δεν κοινωνεί Θεό? Τι γίνεται, τι είσαι? Πόσον η σάρκα τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Θεού, αν τρέφεται και δεν το έχει για χρόνια πολλά, και το έχει για τροφή τη ψυχή σου, αν τρέφει το σώμα σου, τι είσαι? Μπορεί να καταλάβει τι είσαι. Γιατί σε κυνηγάει τόσο διάβολο? Γιατί σε περιουσία του Θεού. Εάν ζητούσαμε από τον Θεό να μας έδειχνε απλό, καθώς η δύνατο ο άνθρωπος να ειδεί τι είμαι θα, δέποτε θα ακολουθούσαμε τον διάβολο. Όπως και ο διάβολος αν έδειχνε την παρουσία του τι είναι, δέποτε κανείς θα τον ακολουθούσε. Αλλά δεν θέλει να μας εκβιάσει, θέλει θεληματικά εμείς να το δεχτούμε. Μόνοι μας να το ζητήσουμε και μόνοι μας να πηγαίνουμε εκεί. Την θεωθήσαν λοιπόν εκείνη σάρκα προς εκείνη, ένα έκαστον των ταγμάτων κάθε μέρα. Τινούν 9 γυροφυσών ημερών, πέρασαν τα 9 τάγματα, τη δεκάτη ο παράκλητος επεδίμησε, της καταλλαγής γενωμένης διά του Ιησού. Τόσον ο Ιησούς τακτοποίησε το λογαριασμό του ανθρώπου με τον Θεό, τι μας κολλεί? Δεν έχουμε τίποτα να μας κολλεί. Να κατέβει λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον, να αγιάσει τους ανθρώπους
και να γίνουν οι άνθρωποι ξανά παιδιά του Θεού. Να λάβουν την υιοθεσία η οποία τους έλειπε. Αυτή είναι η σκέψη. Τώρα, μετά την Πεντηκοστή και κατά την Πεντηκοστή, πολλά πράγματα ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί. Πολλά πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί, όπως σας είπα, παραλληλισμοί παλαιά και Καινή Διαθήκη. Γεγονότα και εορτές της παλαιάς εποχής του νόμου και της χάριτος. Υπάρχουν πολλές. Μετά δε λέει δε πεντήκοντα από το Πάσχα, η συπόμνηση του παλαιού νόμου γίνεται 50. Ο γάρ Ισραήλ εκνεθισάν θάλασσαν διεκπερώθη και πεντήκοντα παρελθόν ημερών τον δεκάλογον έλαβε. Εμείς περάσαμε, το Πάσχα είναι διάβαση, είναι πέρασμα, δεν είναι φαΐ το Πάσχα. Δεν είναι ομβελία το Πάσχα, Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη. Και ερμηνεύεται έξοδο. Βγήκαμε από τον νοητό το Φαραώ, από τον διάβολο, και περάσαμε για την κήτη επαγγελία. Βγήκαμε από την Αίγυπτο και περάσαμε για την κήτη επαγγελία. Εκεί λέει τότε, όταν περάσανε τη θάλασσα, σε 50 μέρες ο Θεός τους έδωσε το Σινά, το νόμο. Τους έδωσε το λόγο και γραμμένο. Εντύκοντα παρελθόν των ημερών, λέει, το δεκάλογον έλαβον. Εκεί όρος βέβαια. Εδώ υπερό. Εκεί πύρ. Διαβάστε τα γεγονότα, τη μεσολάβησε γύρω από την ετοιμασία κλπ. Ώστε να αξιωθεί ο Μωσής να ανέβει για να πάρει τον. Θα βρείτε πολλά πράγματα. Εδώ πύρ σε γλώσσες πύρνες. Είναι οι παραλληλισμοί. Εκεί βροντέ, γνώθο. Εδώ γνωή, διέα. Και εάν θελήσει ο άνθρωπος να βρει αυτούς τους παραλληλισμούς, θα βρει πολλούς, όπως βρίσκει για το πρόσωπο του Ιησού. Έτσι βρίσκει και για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός. Δεν είναι ούτε αύρα που λένε οι Εχωβίτε, ούτε ενέργεια του Θεού, ούτε τίποτα από αυτά. Είναι πρόσωπον, διαφορώς αν εμείς δεν έχουμε ορθή γνώμη, παρότι λεγόμεθα ορθόδοξη, διότι με το Πνεύμα το Άγιο δεν καταπιάνεται κανένα. Γίνεται συζήτηση για το Θεό, συζήτηση για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για την υπεραγία των Θεοτόκων, για τους Αγίους, για τον Παράκλητο δεν γίνεται συζήτηση. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι περί του Πνεύματος του Αγίου. Ούτε εάν είναι, ούτε τι εργασία κάνει. Γι' αυτό και ακριβώς ούτε ετοιμάζονται, ούτε επιδιώκουν να λάβουν την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Να έχουν δηλαδή τη δύναμή του. Δεν το ξέρουν καν τι κάνει το Πνεύμα του Αγίου. Αν υπάρχει και σε τι μας χρειάζεται. Και εντός ο Χριστός μας είπε ότι θα φύγω και θα στείλω άλλον. Άλλων παράκλητων. Και μάλιστα ο ημνοδός επεμβαίνει στην περίπτωση και λέει ως εμέ, σαν και μένα. Άλλων μεν στην υπόσταση, αλλά σαν και μένα στην ουσία. Διότι ναι μεν είναι πατήρ Υιός Άγιο Πνεύμα τρία πρόσωπα, αλλά μία ουσία. Και εμείς ωραιότερα το λέμε, μα δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν λέμε Άγιος ο Θεός, ομιλούμε για τον Πατέρα. Άγιος ισχυρός, ομιλούμε για τον Υιόν. Διού τα πάντα εγένοντο. Και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα. Άγιος αθάνατος, ομιλούμε για το Πνεύμα το Άγιον. Ελέησον ημάσον. Όχι ελεήστε μας. Ελέησον ημάς. Όσον για τρεις ομιλώ, γιατί να μην πω ελεήστε μας και οι τρεις. Μα είναι ένας Θεός. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Παράξενο. Και ποιος σου είπε ότι δεν είναι παράξενο? Είναι μυστήριο. Το μυστήριο δεν παίρνει έρευνα αυτό. Αναφέρει στον Ιωάννη μια λεπτομέρεια ο Χριστός, η οποία κατ' επέκταση μπορεί να θεωρηθεί και να μπει και εδώ κάπου να βοηθήσει. Λέμε εμείς σε παραδείγματι ότι ο Χριστός και ο Πατήρ είναι ένα πράγμα. Όπως είπε στο Φίλιππο άλλωστε.
Άμα βλέπεις εμένα Φίλιππε, βλέπεις και τον πατέρα μου. Ο ορακός εμέ, εώρα και τον πατέρα. Εγώ και ο πατήρ, ένες μεν. Πώς είναι ένα πράγμα, πώς είναι δύο πρόσωπο. Περίεργο αυτό. Λέγει επίσης, το τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει, καγό είναι αυτό. Πώς μπαίνει ο ένας με τον άλλον πάλι, ο ένας μπαίνει και ο άλλος έχει. Πώς είναι αυτό το πράγμα. Λέγει λοιπόν στον Ιωάννη, εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε, τότε λέει θα καταλάβετε, όταν καταθέσετε το σώμα αυτό κάτω που σας δυσκολεύει. Πώς εγώ εν το πατήρ, σεις εν ημίν, καγώ εν ημίν. Πώς υπάρχει λέει αυτή η σχέση, εγώ να εμένα με εσά, εγώ να εμένα με τον πατέρα και να είμαστε έτσι. Τρία πράγματα, μα ένα, εκείνη την ημέρα γνώσεστε, μην το ζητάτε σήμερα. Και ορισμένοι διότι βάζουν τη λογική τους στη μέση, γι' αυτό ακριβώς σκοντάφτουν και απορρίπτουν την υπόθεση της Αγίας Τριάδος, πράγμα το οποίο απετέλεσε θέμα σοβαρό από την πρώτα, τα πρώτα χρόνια και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δεν είχε τίποτα άλλο η μόνο να δογματίσει και τον Χριστόν ως Θεόν, αλλά και τον Πατέρα και το Πνεύμα του Άγιον εν συνδυασμό με τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο. Βέβαια για μας είναι μυστήρια, αλλά η γνώση δεν περνάει εν προκειμένου. Ο άνθρωπος είναι τυφλός μπροστά στα θέματα αυτά και όπως ο τυφλός για να βαδίσει ασφαλώς. Να μην παρασυρθεί και να μην παρασύρει, κρατάει ένα ραβδί λευκό και αν το εγωισμό του το πετάξει αυτό και πει εγώ δεν το έχω ανάγκη αυτό το ραβδί και αυτός θα πάει γρήγορα ή στο πρώτο ή στο τρίτο και κάποιον άλλον θα κλείσει στη φυλακή. Εν το εγωισμό του, γιατί πέταξε το ραβδί αυτό το λευκό που τον βοηθάει και τον προστατεύει. Έτσι είναι ο άνθρωπος με την πίστη. Όταν ο άνθρωπος βγάλει την πίστη και φέρει τη γνώση ότι τα ξέρει και εγώ κλπ, θα πάθει ότι θα πάθω τυφλός, ο οποίος θα πετάξει το ραβδί αυτό το λευκό που λέγεται πίστη. Δια πίστεως προχωρούμε. Μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος τα του Θεού. Τι εγνώρισε ο άνθρωπος. Τι που θέλει να γνωρίσει και αυτό. Γνωρίζει τίποτα από αυτά που είναι δίπλα του. Όλα τα γνωρίζει δια πίστεως. Και αν προχώρησε και έκαμε ένα βήμα και έμαθε δυο γράμματα και έμαθε μια τέχνη, αυτό το έμαθε δια πίστεως. Και πόσον σε όλα πιστεύει, γιατί αν δεν πίστευε θα είχε πεθάνει, το θέμα του Θεού θέλει να γνωρίσει. Τα πάντα πιστεύει. Γι' αυτό λέγει κάποιος ο άπιστος είναι μάλλον εύπιστο. Πιστεύει σε χίλια ψέματα για να απορρίψει μια αλήθεια. Τι είναι εκείνο που έχει ο άνθρωπος και δεν το πιστεύει. Εσείς πώς ήρθετε εδώ, διαγνώσεως ή διαπίστεως. Διαπίστεως. Ο τον Παναγόπουλο δεν θα τον έχει πατήσει αυτοκίνητο, θα έρθει απόψε να μιλήσει. Πιστέψατε και ήρθατε. Δεν γνωρίσατε ότι ήμουν εδώ και ήρθατε. Έτσι δεν είναι. Φάγατε το μεσημέρι. Πώς σε φάγατε. Πώς δεν φοβηθήκατε ότι η κυρία δεν είχε ρίξει δηλητήριο ή ο τέτοιος δεν ήταν χαλασμένος. Πιστέψατε ότι δεν έγινε αυτό το πράγμα και φάγατε. Διαφορετικά θα είστε μυστικοί. Αν περιμένετε να το πάτε στο χημείο του κράτους να το εξετάσετε, για να φάτε θα είστε μυστικοί. Άλλοι δεν θα ερχόσαστε αν δεν πιστεύετε το τρόλεϊ. Σε αυτόν που το διευθύνει. Ο δεν είναι τρελός. Ο το τρόλεϊ είναι τακτοποιημένο, είναι εξετασμένο από την υπηρεσία και είναι ασφαλές να ανέβει. Πίστεψε και ανέβηκε. Ή λέω ψέματα. Τι είναι εκείνο το οποίο δεν έκανε. Τι σχολείο και μαθές γράμματα, και κοκορεύεσαι. Σου είπε ο δάσκαλος είναι το Α. Για να το ρώτησε τι είναι το Α. Γιατί πάει να πει Α. Γιατί το πίστευε. Σου είπε ο δάσκαλος είναι το Α. Σου είπε ο δάσκαλος είναι το Β. Γιατί το πίστευε αυτό και το πήρε ως δεδομένο. Και προχωρεί. Και σου λέει βου και α κάνει βα. Για δεν κάνει γα, δάσκαλε. Και τι πάει να πει Α. Το πίστευε. Όλα τα πίστευε. Τα αξιώματα, τα λεγόμενα των άλλων, πιστεύει και προχωρεί. Διαπίστεως τα πάντα. Διαπίστεως ανεβαίνει στο αεροπλάνο, διαπίστεως μπαίνει στο καράβι, διαπίστεως στο αυτοκίνητο, διαπίστεως παίρνει στο νερό. Δεν πάει να το εξετάζει να πει αν σου βάλαν δηλητήριο μέσα. Διαπίστεως ανοίξει την μπουκάλα με την πύρια, διαπίστεως τα πάντα. Αν έρχεσαι στο Χριστό, το βάλει κάτω από τον διαλύσει αυτόν, όχι διαπίστεως. Γιατί δεν το καταλαβαίνει, θέλει ξυπνάδα. Όχι αφήνει ο διάβολο.
Όλα πίστεψε τα, αυτό να μην πιστεύει. Αυτός είναι που μου καίει τη γούνα. Όλα πίστεψε τα. Γι' αυτό θα μας κρίνει από την ίδια μας τη διαγωγή όπως θα. Ώστε δεν μπορείς να με πιστέψεις εμένα, ε. Δεν μπορείς να με κυκλοφορήσεις. Τα άλλα τα κυκλοφόρησες όλα. Γιατί δεν είσαι αστείος εφόσον δέχεσαι του αλλού τη γνώμη. Και ποιος είναι αυτός. Εγώ μόνο να το εξετάσω. Άμα καθίσεις λοιπόν να εξετάσεις αυτά που θέλεις να μάθεις, δεν πρόκειται όχι την πρώτη μεγάλη να πας. Πίσω θα πας. Και τούτης όλα τα πιστεύεις όπως θα πει δασκάλα, όπως θα πω μπάσκαλες, όπως λένε φυσικοί κανόνες και λοιπά που έχουν εξετάσει άλλοι, δεν έχουν εξετάσει τίποτα. Και τα παίρνεις, τα συναρμολογείς και βγαίνεις εφευρέτης και βγαίνεις μεγάλος και φτάνεις άστρα και λοιπά και δεν ξέρεις τι γίνεται 22 εκατοστάδων μέσα. Τράβα σου λέει άστρα, εγώ εδώ είμαι. Εδώ είμαι, κρατώ τα νομά. Μεγάλο πράγμα. Ζητήστε έλεος από τον Θεό να ανοιχτούν τα μάτια μας. Και τότε θα ντραπούμε που ζούμε. Ζούμε, θα ντραπούμε. Τότε θα δούμε τι γίνεται γύρω μας. Τότε θα γίνουμε άνθρωποι. Για τώρα δεν είναι τα άνθρωποι. Φέρουμε βέβαια το όνομα και εσωτερικό σε όλα αυτά, αλλά δεν είναι θα στην εξουσία. Μεγάλη λοιπόν η εορτή η μεθαυριανή. Θεός από την πλευρά του έκανε και κάνει και θα κάνει μέχρι τη τελεία των αιώνων όλα αυτά τα οποία έχει και προγράψει, τα οποία επιγγέλθηκε εκ των υστέρων και μένει συνεπής προς τους ανθρώπους και προς τα επαγγελίας. Ακριβώς. Θα μένει με θυμό πάσα στα σημέρα μέχρι τη τελεία των αιώνων. Και κατέβει σε 10 μέρες και ήρθε στην εκκλησία του Χριστού. Ο παράκλητος. Θα σας στείλω λέει άλλων παράκλητων. Δηλαδή υπάρχει κι άλλο. Εκτός του άλλου υπάρχει κι άλλο. Και ποιος είναι ο άλλος. Εγώ είμαι. Χριστός λέγεται παράκλητος. Είναι ο πρώτος παράκλητος. Πνεύμα το Άγιο είναι δεύτερος παράκλητος. Εάν διαβάσει κανείς την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, την καθολική, θα βρει εκεί πέρα μια ωραία συνταγή που λέγει «Τεκνία μου, σας παρακαλώ μη αμάρτετε». Παιδάκια μου λέει, σας παρακαλώ, μην αμαρτάνετε. Εάν όμως τι θα μάρτει για τον Α ή Β λόγο, τον έβαλε ο Σατανάς στο χέρι, δεν πρόσεξε, τον έσπρωξαν, δεν ήξερε. Μη φοβάται. Έχουμε παράπλητον προς τον Πατέρα. Έχουμε κάποιον που τα πληρώνει η Ιησούν των δίκαιων. Και όχι μόνο τις δικές μας αμαρτίες, αλλά όλου του κόσμου τις αμαρτίες παίρνει επάνω του αυτός. Έχουμε παράπλητον προς τον Πατέρα. Γι' αυτό ο Χριστός λέει, θα στείλω άλλον παράκλητον. Τι είπα να πει παράκλητον. Παρηγορητής. Σε τι παρηγορεί τον άνθρωπο. Του χαρίζει τις αμαρτίες. Του εξοφλεί τα χρέη. Του τακτοποιεί τους λογαριασμούς του έναντι της δικαιοσύνης του Θεού. Αυτό κάνει το Πνεύμα του Άγιο. Αν ο άνθρωπος γνώρισε ένα του που του έχει δώσει ο Θεός στα χέρια του, το οποίο ακούει στο όνομα μετάνοια, δεν φοβότανε ποτέ. Τα τρελά τι καθάδιαζαν. Αυτοκτονίες θα σταματούσανε. Οι αϊπνίες θα εφυγαδεύοντο. Οι άνθρωποι θα ηρεμούσαν. Οι άνθρωποι σήμερα τρέχουν να βρούνε ψυχιάτρους. Και οι ψυχίατροι συζητούν με σαρκική ψυχή και σώμα. Πόσο η υπόθεση είναι πνευματική και η υπόθεση έχει σχέση η δικιά του με την υπόθεση του Πνεύματος του Αγίου. Μετάνοια είναι λέξεις τι υδρογόνο, τι βόμβα κλπ. Κλπ. Δεν συλλαμβάνεται. Που αν χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο αφοπλίζεται το χέρι του Θεού. Η σπάθα του, η δικαιοσύνη του, η οποία απειλεί τον άνθρωπο να τον κρίνει και να τον δικάσει, κατεβαίνει κάτω αμέσως. Πατ, νος, κατεβαίνει κάτω. Νικάται ο Θεός από τη μετάνοια του ανθρώπου. Όσον ως ο άνθρωπος μένει αματανόητος, σπάθα της δικαιοσύνης του είναι πάνω και απειλεί. Και θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, με έβαζε ο πατέρας μου εκεί μπροστά στο ιερό
προς την αριστερά πύλη εκεί στο χωριό μου στους Αγίους Θεοδόρου, και είχε ένα αρχάγγελο μια σπάθα στο χέρι και από κάτω μια λεζάντα και έγραφε και την έμαθα από μικρός που στεκόμουν εκεί. Άρπαγες, μυχή, κλέπτε, ληστέ και πόρνη. Είδετε και τρέμετε την σπάθην τάφτη, αυτή γάρτε μου κεφαλά των μη ορθώς προνούντων. Τι δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού σταματά όταν υπάρχει η μετάνοια του ανθρώπου και έρχεται η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και τα καθαρίζει. Η νοικοκυρούλα αυτή, το Πνεύμα του Άγιο, καθαρίζει τον άνθρωπο. Ηρεμίζει ο άνθρωπος. Φεύγουν οι τοξίνες. Αποτοξίνωση της ψυχής γίνεται. Όπως οι γιατροί μας κάνουν πολλάκις αποτοξίνωση του σώματος και βρίσκουμε τον εαυτό μας, έτσι ακριβώς μας κάνει και το Πνεύμα του Άγιον αποτοξίνωση της ψυχής του ανθρώπου. Αλλά οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν. Αμετανόητοι τώρα υπάρχουν άνθρωποι. Άνθρωποι που εκκλησιάζονται, που χρόνια να εξομολογηθούν αμαρτίες που υπάρχουν στο υπόγειο. Και το Πνεύμα το Άγιο περιμένει και δεν χρησιμοποιείται. Δεν το γνωρίζει ο άνθρωπος. Και κοιτάζει με δικούς του τρόπους να κάνει καλά έργα, να σκέπτεται καλό, να προσεύχεται, να ανάβει καντήλια, να πηγαίνει στα ερημοκλήσα, να ανάβει κεριά σαν τον πόη του κλπ. Βρε, δεν εξομολογήθηκε, θα σε κρατάει ο διάβολος. Κάψε όλα τα κεριά του κόσμου. Κάψε όλο το λάδι του κόσμου. Πήγαινε σε όλα τα ερημοκλήσα, μια σου αμαρτία δεν συγχωρείται. Εάν δεν πας να βάλεις το γόνατο κάτω, θα πεις, εγώ το έκανα. Εγώ το έκανα. Χρεωνόμεθα έναντι της δικαιοσύνης του Θεού, αγαπητοί μου. Και όταν ο άνθρωπος χρεώνεται κάπου, είναι υποχρεωμένο να πάει να λογαριαστεί και να πληρώσει, ώστε να έχει πρόσωπο. Και πολλές φορές δεν έχουμε να πάμε να πληρώσουμε ούτε το μανάδι, ούτε το μπακάλι, ούτε το φούρναρι, ούτε το ψαρά. Δεν έχουμε και περνάμε από τις άλλες γωνίες. Ο Χριστός δεν ζητάει τον άνθρωπο να πάει να λογαριαστεί για να πληρώσει. Του λέει, αλλά λογαριαστούμε να παραδεχτείς ότι σαν άνθρωπο σε χρέωσες και εγώ να σου τα χαρίσω. Και ο άνθρωπος δεν πηγαίνει. Του λέει ο διάβολος, οι παπάδες είναι αμαρτωλοί και θα τα πει και θα τα κάνει. Άμα πάρεις αφροδίσιο νόσημα, τι θα κάνεις? Δεν θα πας στο γιατρό για να το μαρτυρήσει? Ή θα πας τα πέρατα τη γης κρυφά να κάνεις τη θεραπεία για να βρωμήσει? Δεν θα τα πει. Αλλά μας γελάει ο Σατανάς και μας αρέσουν εμάς αυτά του Σατανά και εκεί γίνεται η ζημιά και μένουμε. Παρότι υπάρχουν τα φάρμακα στην εκκλησία, υπάρχει ο παράκλητος στην εκκλησία, φωτίζει, θεραπεύει, φτιάχνει. Εντούτοις ο άνθρωπος δεν θέλει να το καταλάβει αυτό. Και λοιπόν λέγω μια πολύ μεγάλη εορτή μεθαύριο. Είναι εξίσου όπως θα λέγαμε με την εορτή του Πάσχα. Διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ίσιον, όμοιον με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ισότιμον. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει χαρμόσυνον εβδομάδα μετά. Όπως έχει διακαινήσιμον από το Πάσχα μέχρι του Θωμά, έτσι έχει και διακαινήσιμο, όπως τα λέγαμε, από τις Πεντηκοστής μέχρι των Αγίων Πάντων. Ο Χριστός μας ήρθε, τελείωσε την εργασία του και έφυγε. Και έστειλε άλλον να συνεχίσει την εργασία. Ο Χριστός μας ήρθε και θεμελίωσε την Εκκλησία. Και το Πνεύμα το Άγιον ήρθε και οικοδομεί επί των θεμελίων του Ιησού. Θυμόσαστε όταν κάμαμε τον παραλληλισμό των Ευαγγελίων και των πράξεων των Αποστόλων. Τα μεν Ευαγγέλια ομιλούσαν για τον νυμφίον. Δε πράξει ομιλούν για την νύμφη. Τα μεν Ευαγγέλια ομιλούν τι υπέστη ο νυμφίος για την νύμφη του την Εκκλησία. Δε πράξει ομιλούν τι υπέστη η νύμφη για το χατήρι του νυμφίου. Δεν είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας μεθαύριο ακριβώς. Δεν κυριολεκτείται η υπόθεση αυτή. Διότι αν παραδεχτούμε Εκκλησίαν επί των θεμελίων του Ιησού, ναι, τα γενέθλια της Εκκλησίας την Κυριακή.
αν θελήσουμε να βρούμε εκκλησία με θεμέλια, πρέπει να πάμε στο Μέγα Σάββατο, όπου ο Χριστός μας ευρίσκεται τις 33 ώρες τον Άδη, εκεί που έριξε τα θεμέλια, εκεί που ζωοποίησε τους ομπολίθους αυτούς της πίστεως, Αβραάμ, Σαρκ, Ιακώβ, μεγάλους προφήτας, Δανίλ, Ιώβ, όλους αυτούς τους αγαπημένους, και έφτιαξε το θεμέλιο της εκκλησίας, επί του οποίου προσετέθησαν 120, προσετέθησαν 3.000, προσετέθησαν 500 και συνεχίζουν να προσθέτονται μέχρι τη σήμερα. Και σήμερα αυτή η κίνηση εδώ και όπου αλλού υπάρχει υπερών, όπου γίνεται ο Λόγος του Θεού, δεν γίνεται τίποτα άλλο ή μόνο να προεκτείνουν τις πράξεις των Αποστόλων. Γι' αυτό σας είπα, το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων μένει εκκρεμές. Δεν έχει κλείσει, δεν έχει επίλογο, διότι προστίθεται ακόμη τα έργα του Πνεύματος του Αγίου για λογαριασμό της Εκκλησίας. Το περιστατικό το οποίο αναφέρεται γύρω από την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου το έχει περισσώσει ο Ευαγγελιστής στο δεύτερο κεφάλαιό του. Λέγει εκεί ότι το τι έλαβε χώρα με τον τρόπο το δικό του. Συνοπτικά έχει ως εξής. Δίτα ένα και κατωτέρω διαβάζω από τα σπράξη. Και το συμπληρούσε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν συμπληρώθη η Πεντηκοστή ημέρα, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Μαζεμένοι, όπως τους είπε, για τον φόβο βέβαια των Ιουδαίων, και γένετο άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαία. Θα τα ξέρετε οι περισσότεροι, αλλά για τους επερχομένους. Ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, ενεθρία, παραδείγματο, όπως τα λέγαμε, κεραυνή ενεθρία. Χωρίς να χαλάσει ο καιρός, χωρίς τίποτα προειδοποίηση, ξαφνικά ακούγεται μια βουλή, η οποία εντοπίζεται σε ένα υπερόν. Το υπερόν είναι εκείνο, το οποίο δόθηκε ο μυστικός δείπνος, το οποίο δυστυχώς σήμερα, όπως έχω πει κι άλλη φορά, το έχουν οι μουσουλμάνοι για τις αμαρτίες μας. Αποτέλεσμα. Και επλήρωσε τον οίκον όπου ήταν καθήμενοι τον έφος αυτό, η βοή αυτή επήγε και επλήρωσε το, δηλαδή εγέμισε, όπως θα λέγαμε, το υπερόν αυτό. Αν κανείς διαβάσει καμιά φορά πίσω βασιλέων, Παλιά Διαθήκη, και βρει εκεί που τελείωσε ο Σολομών των ναών και έκαμε μια προσευχή μες στο ναό και παρακάλεσε το Θεό να δώσει την ευλογία του στο ναό αυτόν, ξέρετε τι αναφέρεται εκεί? Ένα σύννεφο που εκεί γέμισε το ναό. Ψηλαφητεί η χάρη του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό τούτο έγινε και εκεί. Μέσα λοιπόν σε αυτή, από την κατεκνιά, να πω στο πούστι αυτό, μέσα που τσέκλεισε εκεί πέρα αυτούς, εκεί εθεάθη τώρα στο καθενός επάνω το κεφάλι και από μια σαν πυρ γλώσσα. Ένα είδο σαν γλώσσα, αλλά πυρ, αλλά σαν πυρ. Αλλά δεν ήταν πύρος, φαίνεται, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι είναι το Πνεύμα του Άγιον, γιατί είναι Θεός. Το Θεό δεν ξέρει κανείς την ουσία του. Είπε βέβαια στη Σαμαρίτιδα ο Κυριός μας πνεύμα ο Θεός, αλλά και ο Σατανάς είναι πνεύμα και οι άγγελοι είναι πνεύματα. Τι διαφορά υπάρχει? Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ξέρετε τι λέγει? Είν και ούκιν. Κανείς δεν ξέρει τι είναι. Είναι, λέει, πνεύμα και δεν είναι. Κανείς δεν ξέρει τι είναι η ουσία του Θεού. Είπε βέβαια στη Σαμαρίτιδα ότι ο Θεός δεν κατοικεί ούτε στο Γαριζίν, ούτε στο Θαβόρ που λέγανε οι Ιερουσαλημίτες κλπ. Ότι θα είναι πανταχού παρόν πνεύμα ο Θεός για να κάνει τη διαστολή αυτή. Αλλά τι είναι στην ουσία όμως κανείς δεν ξέρει. Καταλάβατε? Εν πάση περιπτώσει λέει αυτό, σαν μια απνοή βοήθεια. Και εδώ, σαν τι, ο Σύπυρος, σαν φωτιά, αλλά δεν λέει ότι ήταν φωτιά. Ανθρωποπαθός ομιλητικός, να φανταστεί κανείς πώς ήταν, να πούμε, σαν λεμόνι, σαν πορτοκάλι, σαν μελιτζάνα. Όχι, ήταν σαν μια γλώσσα πύρινη. Αυτό λέει. Εκάθισε φιένακα στον επαυτόν και πλήστε άπαντες πνεύματος Αγίου. Και το Πνεύμα του Άγιον αυτό είχε μια ειδικότητα. Σε τι? Και ήρξαν το αυτής λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφέγγεσθε. Γλώσσα από πάνω, γλώσσα από κάτω άνοιξε. Δεν το έβαλε στο στόμα, το έβαλε στο κεφάλι. Κυριαρχή επί των πάντων. Ότι έλεγαν, το έλεγαν υπεύθυνα. Το έλεγαν στο γλώσσα, γιατί λέμε εμείς καμιά φορά, αλλά έχει τη γλώσσα αυτός,
κι άλλα στην καρδιά κι άλλα στο μυαλό. Άλλα σκέπτεται, άλλα λέει, άλλα κάνει. Γιατί έχουμε τέτοιους. Αν δεν είμαστε εμείς αυτοί, έχουμε κι άλλους τέτοιους. Εγώ πιστεύω ότι είμαι πρώτος από αυτές πολλές φορές. Έχω αυτό το τρίπτυχο μέσα. Λοιπόν, εδώ δεν το βάλε στο στόμα, το βάλε στο κεφάλι. Εν πάση περιπτώσει, για να είναι λέει ευθέ, να είναι ηγεμονικό, να διατάσσει. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα, δια χειροθεσία γίνεται η μετάδοση του πνεύματος του Αγίου επί των κεφαλών. Θα ήθελα εδώ στο σημείο αυτό και εν συνδυασμό με κάτι που λέει παρακάτω, γιατί αυτό το λέει τρεις φορές. Δηλαδή ποιο? Ότι έδωσε το πνεύμα το Άγιον ώστε να μιλούν σε εταίρες γλώσσες όπως ήθελε αυτό. Σαν πώς ήθελε αυτό? Ήθελε αυτό κατά αναλογία των ακροατών. Οι ακροατές τι είσαν, Ιουδαίοι? Όχι. 18 ήδη γλωσσών και διαλέκτων υπήρχαν στο ακροατήριο. Όπως τους αναφέρει πιο κάτω, λέει, ήσαντε Πάρθοι, Μίδοι, Ελαμίτε, Μεσοποταμίτε, Ιουδαίοι, Καπαδόκε, Πόντιοι, από την Ασία, από τη Φρυγία, από την Παμφιλία, από την Αίγυπτο, από τη Λιβύη, από την Κυρήνη, Ρωμαίοι, Ιουδαίοι, Κρήτες, Άραβες. Καταλαβαίνετε τώρα, καθένα τη γλώσσα του και τη διαλεκτό. Το πνεύμα λοιπόν το Άγιο, κατά αναλογία του ακροατηρίου, έδωσε στον καθένα να μιλήσει ώστε να ακούσει ο καθένας, όχι μόνο στη γλώσσα του, αλλά στη διάλεκτό του, όπως αναφέρει λίγο πιο κάτω. Γιατί λέγει, πώς εμείς ακούομεν έκαστος, τη δία διαλέκτο ημών ενή εγεννήθημεν. Πολλοί θαυμάζουν και σήμερα και παρακολουθούν και μας ερωτούν ή και έχουν σχέση με ανθρώπους οι οποίοι και σήμερα ομιλούν εν Αθήνες ξένες γλώσσες. Υπάρχουν λεγόμενες εκκλησίες εδώ, πυγμένες, που οι άνθρωποι ομιλούν ξένες γλώσσες. Και πηγαίνουν οι Έλληνες οι Ορθόδοξοι να ακούσουν αυτούς που μιλάνε σε ξένες γλώσσες. Απέναντι μας εδώ ακριβώς, το κτίριο αυτό, λέγει η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Αυτό πάνε αυτοί. Φωτισμένοι από τότε και μιλάνε και αυτοί σε ξένες γλώσσες. Άλλοι είναι στην Καλλιθέα, άλλοι είναι στην Δευτυθέα, άλλοι είναι στην Κοκκινιά, άλλοι είναι στον Πειραιά, άλλοι είναι στο Παγκράτη, άλλοι. Μιλούν παιδιά ξένες γλώσσες, μιλούν κυρίες ξένες γλώσσες, μιλούν κύριοι ξένες γλώσσες. Ήθελα να ρωτήσω αυτούς που πάνε. Ελληνικά μιλούνε? Μιλούνε λέει σε ξένες γλώσσες. Ελάτε μου λέει κύριε Παναγόπουλο να ακούσω. Του απαντώ ότι επήγα παλαιότερον στην Κοκκινιά και ήκουσα έναν που μιλούσε σε ξένη γλώσσα. Καθίσαμε μαζί στο τραπέζι, ήταν ακριβώς απέναντί μου, σε 60 εκατοστά. Ο άνθρωπος εδαιμονήθηκε. Μισή ώρα ομιλούσε, δεν ξέρω τι μιλούσε, ούτε ο ίδιος μιλούσε. Είχε κυτρινήσει όπως κυτρινίζουν οι επιληπτικοί, και έπειτα από μισή ώρα που τελείωσε τα λαμπουρνέζικα που μας έλεγε, σταμάτησε. Το κοιτάζω λοιπόν και του κάνω έτσι. Τη νέα, πώς πέρασε το ταξίδι, πού ήσουν? Λοιπόν, με κοίταγε, δεν μπορούσε να ακόμη να έρθει στον εαυτόν του, και έπειτα από πολλή ώρα, ξέρω εγώ, άρχισε κάτι να λέγει. Ο άλλος που με είχε πάει για να ακούσω, να θαυμάσω, μου λέει περίμενε, να έχω υπομονή, θα συνέλθει. Πάση περιπτώσει συνήλθε, έπειτα από 7-8 λεπτά συνήλθε ο άνθρωπος. Του λέγω, δεν τα άκουσα καθαρά όλα, του λέγω, μήπως μπορείς να μου επαναλάβεις τίποτα? Μου λέει, τι είπα, μου λέει. Ξέρω εγώ, του λέω, τι είπες? Ξέρεις, του λέω, ότι εγώ είμαι Γκρέκο, είμαι Έλληνας, του λέω, το ξέρεις? Λέει, το ξέρω. Εσύ σε τι γλώσσα μου μιλούσες σε μένα? Με ρώτησαν, ξέρω άλλη γλώσσα. Λέει, σε ό,τι μου είπε το Πνεύμα το Άγιο. Του λέει, το Πνεύμα το Άγιο, δεν ήξερε ότι εγώ είμαι Έλληνας? Και Τζόρας μάλιστα Έλληνας, δεν το ξέρε? Και σε έβαλε σε ένα ομιλίζει, του λέω, ξέρω εγώ, Ρώσικα, Τούρκικα, ξέρω εγώ τι μίλησες, Αράπικα, ξέρω τι μίλησες. Δεν ήξερε το Πνεύμα το Άγιο? Μου λέει, ξέρει τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρω, του λέω. Αυτό, μου λέει, που γράφει πράξη των αποστέρων. Α, αυτό, του λέω, γίνεται.
Τόσες πράξεις των αποστών λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο μιλούσε στη διάλεκτό του. Τι δεν μίλησε στη διάλεκτό μου. Και μαθαίνω, του λέω, και οι άλλοι που μιλούν, σε ξένες γλώσσες, σε ευκαλή στιγμή όλοι είναι Έλληνες. Και ξέρουν μια γλώσσα. Και εκείνοι δεν ξέρουν καλά-καλά την ελληνική. Πώς το Πνεύμα το Άγιο κοροϊδεύει τον κόσμο και σας βάζετε εσάς και μιλάτε κινέζικα, ινδικά, ξέρω εγώ, τουρκικά κλπ. Θέλει φιλοσοφία να το καταλάβω αυτό ότι είστε δαιμονισμένος. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι έξυπνοι σήμερα και πάνε και ακούνε τους ανθρώπους αυτούς. Και λέει, έλα να ακούσω. Τι να ακούσω. Πώς εδώ το Πνεύμα το Άγιο λέει ότι ομιλεί στη διάλεκτό του, όχι τη γλώσσα του. Δεν λέει μιλά ελληνικά και στις 10 διαλέξεις που υπάρχουν στα εδώ. Και αρβανίτικα και κρητικά και ρουμελιώτικα και ζακινθινά και. Γιατί έχουμε διαλέξεις και πολλές λέξεις δεν τις ξέρουμε. Μένα χθες το βράδυ ήρθε ένας φίλος μου στο σπίτι, κριτικός, και μου είπε, η κυρία είπε ότι θα το κανονίσουμε και το άλλο. Και μου μίλησε για κάτι, για φαγητό θα είναι πάντως, αλλά στη γλώσσα τη δική του. Εγώ με ζάνησα, δεν το ξέρω τι μου είπε. Για βόηδη μου είπε, για άρνη μου είπε, για λαγό μου είπε, για περιστέρι μου, δεν το ξέρω. Δεν του είπα τίποτα. Μου το είπε στη γλώσσα τη δικιά του, στη διάλεκτό του. Αυτό καταλάβαινε τι. Εγώ όμως δεν το κατάλαβα. Είναι δυνατό λοιπόν να είναι φωτισμένη αυτή και να είναι εκκλησία της Πεντηκοστής. Το καταλαβαίνετε πώς έχει το θέμα, γι' αυτό σας το στηρίζω εδώ. Εν πάση περιπτώσει έγινε πολλή συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και γύρω από τους ανθρώπους αυτούς. Και άρχισαν να συζητούν. Βρε, πώς γίνεται, λέει, να ακούμε ο καθένας τη διάλεκτό μας. Αυτό πάλι είναι ένα άλλο θεματάκι που έχει μια άλλη διδασκαλία. Όταν ομιλεί ο άνθρωπος, πρέπει ο Θεός να τον παρακαλεί τον Θεό να του δίδει τον λόγο εκείνο που θα μπορεί να κατέβει τη διανόηση του ακροατού. Αυτό που μετράει εν προκειμένου του Θεού τα πράγματα δεν είναι το κεφάλι. Είναι η καρδία. Δεν είναι ποιος ακούει, αλλά η καρδιά αυτός που ακούει. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο ομιλητής, που δεν έχει την δύναμη να μιλήσει στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά ομιλεί στην κεφαλή του ανθρώπου, δεν έχει καμιά επιτυχία στο Κύριο. Αυτοί συγκατέβηκαν στη διάλεκτο. Το να μιλήσει ένας άνθρωπος σε λογικά πράγματα υψηλά, ωραία και καλά είναι. Τα καταλαβαίνουν όμως αυτοί, τα αφομοιώνουνε. Γιατί αυτοί δεν έχουν κεφάλια και ο Θεός δεν κοιτάει τα κεφάλια του, ούτε τις περγαμηνές του. Κοιτάει τις ψυχές του για τις οποίες θα πέθανε. Ο Θεός δεν πέθανε για κεφάλια, ο Θεός πέθανε για ψυχές. Οι πατέρες μας λένε ο νους είναι αργυρόνητος της καρδίας. Αν λοιπόν ο λόγος δεν κατορθώσει να φτάσει, να φτιάξει την καρδιά, φυλάξου από τον έξυπνο, φυλάξου από τον μορφωμένο. Χάθηκε, είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν στέκεσαι πουθενά. Πρέπει να του φτιάξει την καρδιά, ώστε αυτός να είναι χρυσός και αργυρός. Όπως ήταν όλοι οι μεγάλοι πατέρες, 5-6-7 διπλώματα, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα, λέει, εμείς λέει. Ιησούν σταυρωμένο. Τον οποίο απορρίπτει ο σημερινός άνθρωπος, τον Ιησούν τον σταυρωμένο και στέκεται στη λογική του. Εγώ είμαι μορφωμένο, έχω αξίωση. Έχει, με τον Αζωραίο δεν μπορεί να έχει σχέση. Προχώρη παρακάτω. Πήγαινε παραπέρα. Εδώ λέει μιλούσε στη διάλεκτό του και δεν θα έμεινε κανένας που δεν κατάλαβε. Γιατί όταν μιλάς και δεν ξεκαταλαβαίνει ο άλλος, είναι σαν να πάρεις ένα δεμάτι χόρτο και να πάει να το κρεμάσει το καμένο το αρνί που πεινάει, αλλά το κρεμάσει ψηλά να το βλέπει, να μην το φτάνει. Θα ψοφείς από την πείνα. Έτσι δεν είναι. Και αυτοί άκουσαν, χάρηκαν τα μεγαλεία του Θεού και έγιναν οι πρώτοι Απόστολοι. Δεν είναι οι Απόστολοι οι πρώτοι που εκήρυξαν τον Χριστόν τα πέρατα της Οικουμένης. Είναι οι άνθρωποι αυτοί της Πεντηκοστής από τα 18 μέρη κάτω από τον ουρανό που πήγανε στα χωριά τους, στην πατρίδα τους και μίλησαν τα μεγαλεία του Θεού που άκουσαν την Πεντηκοστή εκεί. Και έπειτα πήγαν οι Απόστολοι και τους βρήκαν στις πατρίδες τους και τους ευαπτίσανε και τους φτιάξανε εκκλησίες, τους φτιάξανε πρεσβυτέρους, τους φτιάξανε επισκόπους κλπ. Οι πρώτοι κήρυκες δεν είναι οι Απόστολοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στην Πεντηκοστή. Πάρτι, Μίδη, Ελαμίτε, Κρήτε, Εβραίοι, πράγματα, θάματα. Αυτοί. Το πιάνετε, το καταλαβαίνετε. Αυτοί είναι που πήγαν. Και δεν ήταν έξω του υπολογισμού και τη σωστή τοποθετήσεω του κυρίου μα που έκαμε την Πεντηκοστή. Την Πεντηκοστή που ήταν όλο αυτό ο κόσμο μαζεμένο εκεί για να πληροφορηθούν και για να μεταφέρουν
όσο μπορούν γρηγορότερα το άγγελμα αυτό της σωτηρίας του ανθρώπου. Καταλάβατε. Τώρα, όταν μερικοί μπήκαν στη μέση και είπανε την εξυπνάδα του ότι αυτοί είναι μεθυσμένοι, γιατί δεν καταλάβαιναν τη λέξη, πώς λέμε καμιά φορά, δώστε ένα κατοστάρι να μάθει τα εγγλέζικα μέσα. Παίρνει τον λόγο ο Πέτρος, για πνεύματος βέβαια, και λέει, κύριε, αυτό απορρίπτεται. Τι ώρα είναι 9 το πρωί, 3 ώρα, 9 το πρωί, μεθυσμένοι δεν υπάρχουν σε 9. Τους έβγαλε. Τι είναι τότε, Πέτρε, καθίστε να σας πω τι. Εσείς έχετε ένα προφήτη που το λένε Ιωήλ, δικό σας και δικός μας. Έγραψε αυτός 800 χρόνια π.Χ. ο προφήτης Ιωήλ. Και έχει γράψει ο προφήτης Ιωήλ για αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα τώρα. Προσέξτε την περίπτωση όσοι δεν την ενθυμίστε. Αλλά τούτο εστί ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ. Δεν είμαι θυμμένη. Αυτό που έλαβε χώρα τώρα, το έχει πει ο προφήτης το θα λάβει χώρα. Και έστε έντες εσχάτες ημέρες. Ποιες είναι οι έσχατες ημέρες? Τούτες εδώ τώρα. Πού σε μετράς και σε βγάζεις ότι είναι τώρα οι έσχατες ημέρες? Γιατί αυτό που παρακαλούν προσποιούνται οι φωτισμένοι. Ότι λέει οι έσχατες ημέρες είναι τώρα. Ποιος το πει τώρα? Οι έσχατες ημέρες είναι τώρα. Αυτές που λέει εδώ έντες εσχάτες ημέρες. Ο Πέτρος λέει ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι το ηρημένο, το λεγμένο, το υπομένο από τον Δανείλ. Πραγματοποιείται τώρα, μην σας κάνετε αίσθηση. Μετράει από τότε που έγραψε μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Τελευταίες ημέρες για την προφητεία είναι η έλευση του Χριστού. Οι τελευταίες ημέρες οι δικές μας είναι από την έλευση του Χριστού προς τα πίσω. Πιάνει το κεφαλάκι μέσα. Να τα πείτε σε αυτούς που έχω σε επαφή σε κάτι φωτισμένες που μιλάνε με την Παναγία, που μιλάνε όνειρα που βλέπουν κλπ. Να κουμποθούν και να μετανοήσουν να πάνε να βρουν παπά πνευματικό διακριτικό να εξομολογηθούν. Αν θέλουν να γλιτώσουν. Τις εσχάτες ημέρες λέει το πνεύμα του Άγιον δια του ΕΗ, εξαιώ εκ του πνεύματός μου. Ορίστε το πνεύμα του ΕΗ. Το βλέπετε και φαντάζεστε ότι είναι μεθυσμένοι. Όχι, είναι αυτό που είπε ο ΕΗ. Άρα. Έγινε αυτό που είπε ο Ιωήλ. Θα ξαναγίνει έπειτα από 2.000 χρόνια. Διό το θέλει. Εγώ το θέλω εγώ. Ένα παράδειγμα. Ήρθε ο Ιωσήφ σε δύσκολο κατάσταση να απολύσει τον Χριστόν. Να απολύσει τη Μαρία. Ήρθε εις δύσκολο κατάσταση ή δεν ήρθε? Ήρθε. Κλεψίγαμον υπονοών. Τι έγινε? Επεμβαίνει ο Θεός. Πήγαινε πες. Και στέλνει άγγελο. Και στέλνει άγγελο. Και του λέει. Είναι απολύτως η Μαρία. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Πώς είναι. Αυτό που σου συμβαίνει τώρα, αυτό που γίνεται τώρα, αυτό που έγινε, το γράφει ο προφήτης Ισαΐας. Ιδού η Παρθένος εγκατρία έξετε έξετε αιών και καλέσει το όνομα αυτού μόνο. Αυτό είναι. Πώς αυτό πραγματοποιείται. Αυτό πραγματοποιείται. Την πήρε τη Μαρία. Και θέλει. Αυτό τώρα λοιπόν θα ξαναγίνει. Πραγματοποιείται η προφητεία αυτή ή δεν πραγματοποιείται? Πραγματοποιείται. Θα ξαναπραγματοποιηθεί? Όχι. Θα σταυρωθεί στη Βηθλέμ. Γράψε προφήτη εκεί, θα σταυρωθεί κλπ. Έρχονται οι μάγοι. Πού γεννάτε, να ρωτήσουν. Ρωτάνε. Πού τον βρίσκεται, γράφουν ότι στη Βηθλέμ. Και στη Βηθλέμ και η Ιούδα κλπ. Πηγαίνουν, τον βρίσκουν. Ο προφήτη γράφει, θα γεννηθεί εκεί, πήγαν, τον βρήκαν. Θα ξαναπραγματοποιηθεί? Όχι. Πώς εσύ λοιπόν φωτισμένη σημερινή μου λες, όταν θα ξαναπραγματοποιηθεί, εφόσον λέει ο Πέτρος εδώ. Κύριοι, δεν είναι μεθυσμένοι. Σήμερα λαμβάνει χώρα αυτό που είπε ο Ιωήλ τότε. Αυτό πραγματοποιείται. Έπιε ο έπτου πνευματός μου επί πάσα σάρκα. Και όλους τους ανθρώπους να με πιστέψουν. Δεν κάνει διάκριση το πνεύμα του Άγιου. Και θυμόσαστε τι εδίδαξε το υπερόο εκεί στην Κεσάρια τον Πέτρο που είδε την οθόνη μετά. Ακάθαρτα. Και λέει εγώ ουδαμός. Και ο οποίος του λέει, α εγώ υγεία σας θυμηθεί. Τα που εγώ αγιάζω συνηλέσω την ακάθαρτα. Και το πνεύμα του Άγιον έπτα το κατάλαβε, λέει ότι πήγε σε όλου. Εδώ είναι. Εξιώ εκ σώματός μου εις σπάσαν σάρκα. Αρκεί να θέλει. Αρκεί να πιστέψει. Σπάσαν σάρκα. Και προφητεύσεις ημών και οι θυγατέρε ημών και οι νανείς ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβυτέρε ημών εν ύπνια εν ύπνια στήσονται.
και επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εντες ημέρες εκείνες εξιώ υπό του πνεύματος. Αυτό λέει το γράφει, αυτά βλέπετε τώρα. Εμείς που μιλάμε, δεν μιλάμε αυτοί αυτού μας. Παναγία που θα μιλήσει, οι γυναίκες και οι άλλες που είναι εδώ που θα μιλήσουν, δεν μιλάμε αυτοί αυτού μας. Το πνεύμα του Άγιου είναι εκείνο το οποίο πραγματοποιείται σήμερα. Δεν είμαστε μεθυσμένοι λοιπόν. Και αυτή λοιπόν η προφητεία, την οποία την παίρνουν αυτοί και την βάζουν να δικαιολογήσουν την πλάνη τους, ότι είναι φωτισμένοι, ότι είναι απεσταλμένοι, ότι είναι χαρισματούχοι κλπ. Τους βγάζει νοκάουτ. Δεν στέκεται τα αυτά τα οποία λένε. Αν νομίζετε ότι ωφελούν αυτά, προσέξτε τέτα και φυλαχτείτε. Εγώ δεν θέλω να πάρω το πορτοφόλι κανενός. Θέλω ή δυνατόν να τον προσανατολίσω, να γλιτώσει και αυτός και να γλιτώσει και τους άλλους. Διότι όταν δουν δεν θα έχουν παδούς, μπορεί να έρθουν αυτός και να πούνε ότι ίσως να έχουμε κάνει γιατί ο λαός έχει αισθητήριο. Τώρα, ένα για τα λίγα λεφτά που έχω για να κλείσω. Η ερχομένη Κυριακή είναι μια Κυριακή Πάσχα, όπως σας είπα, μεγάλη για μας. Και την έχει ξεχωριστεί η Εκκλησία μας και έχει και μια ακολουθία, αυτή την ακολουθία τη λεγόμενη Τριγωνική Εκκλησία. Βέβαια, αυτή είναι ακολουθία που είναι το βράδυ, στον Εσπερινό. Αλλά κάνει μια οικονομία η Εκκλησία. Διότι οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στον Εσπερινό, στην Εκκλησία. Θα την κάνει το πρωί και κατεβάζει τον Εσπερινό και τον φέρνει στον Όρθρο το πρωί και όταν τελειώσει η Εκκλησία ξανακάνει ευλογητός και ακούμε προημιακό κτλ. Κτλ. Εν πάση περιπτώσει έρχεται σε μια στιγμή που μας καλεί στα γόνατα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση πολύ με την Εκκλησία. Σε αυτή την ημέρα πηγαίνουν στην Εκκλησία και εκ προημίου άλλοι ετοιμάζονται. Άλλοι ξέρω εγώ βάζουν ένα χαρτί στην άκρη μην το ξεχάσουν το πρωί να το βάλουν για να γονατίσουν. Άλλοι παίρνουν, ξέρω εγώ, κάποιο όμορφο μικρό μαξιλαράκι μαλακό να το βάλουν για να γονατίσουν. Εκτός βέβαια των ανθρώπων οι οποίοι έχουν λόγους υγείας και άλλες κυρίες, ξέρω εγώ, που είναι σε ενδιαφέρουσα και δεν μπορούν να γονατίσουν. Στο επιτοπλίστων όμως όλος ο κόσμος γονατίζει. Εκτός ορισμένων άλλων εγωιστών που κάνουν τα χέρια πίσω, δεν ξέρουν πού μπήκανε και τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν μιλάμε για αυτούς τώρα. Όμως μιλάμε για τον άλλο τον κόσμο που ευχαρίστως θα γονατίσει παρότι θα κουραστεί. Και αρχίζει, παρότι πολλές φορές δεν ακούει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά που λένε, διότι ίσως τα μεγάφωνα εκεί που στέκεται να μην τα λένε καλά. Ίσως ο πάτερ που ομιλεί, ξέρω εγώ, να είναι ηλικιωμένος να μην τα καθαρίζει καλά. Ίσως χίλια δυο πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εν τούτης γονατίζει όμως. Υπάρχει ευθέρεια μέσα στον άνθρωπο. Και κάτι σαν να ζητάει από τον ουρανό. Όμως αυτό εξαρτάται το να λάβει από τον ουρανό αυτό που ζητάει. Από την καθαρότητα την οποία θα δημιουργήσει. Η χάρη στα αγαπητή μου δράτω με τις ευχές να σας πω είναι βασίλισσα. Βασίλισσα δεν διατάσσεται. Δεν συγκινείται. Δεν εκβιάζεται. Αυτό δέστε το καλά στον Θεό. Του λέμε εκ προημίου γέννητο Κύριε το ελαιός του εφημάς καθάφερην πίσταμεν επιστέλη. Όσο ετοιμάσαμε τόσο να πάρουμε. Θέλει καθαρότητα. Είναι ακαιρεότητα και χωράει. Συμβιβασμός στη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Αποσύρεται, περιορίζεται, μαζεύεται, σταυρώνει τα φτερά του και περιμένει να ετοιμάσει ο άνθρωπος. Και εντούτοις γονατίζει. Όταν γονατίζει ο άνθρωπος, θα πρέπει να μεταφερθεί σε μια σκηνή στην Κιβωτό. Το είχα πει κάποτε άλλοτε αυτό. Στην Κιβωτό, όταν έγινε ο κατακλυσμός αυτός ο μεγάλος, ο ανεπανάληπτος, μετά 150 ημέρες σκέφτηκε όταν είδε από πάνω δεν βρέχει πλέον μήπως άρχισαν να υποχωρούν τα ύδατα και άνοιξε τη χειρίδα και άφησε τον κόρακα λέγει ο Γερονόε. Ο κόρακας όμως ήταν βγήκε έξω βρήκε την επιφανία των υδάτων Πάσχα να του την πανιέ εκεί χιλίαρχη και επίσημη και ανεπίσημη και μορφωμένη και πάντα να του και οι μαστόροι που φτιάξαν Κιβωτό να του ζώα. Πάει, θα ξαναγυρίσει μέσα, τρελάθηκε. Λέγει. Τότε σκέφτηκε να αφήσει ένα καθαρό πουλί που θεώρησε καθαρότερο το περιστέρι. Και το άφησε το περιστέρι. Βγήκε η περιστερά και άρχισε να πετάει. Κουράστηκε, αλλά πού να κουμπίσει τα πόδια. Δεν κάθεται σε ακάθαρτο η περιστερά. Δεν κάθεται σε βόρμο βρώμα η περιστερά. Είναι τύπος του πνεύματος του Αγίου. Δεν κάθεται. Πήγε. Δεν βρήκε πουθενά καθαρό. Και ξαναγύρισε στην Κιβωτό. Και ξαναβάλει το χέρι του, ο Πατριάρχης θα την πήρε μέσα. Αυτή λοιπόν η περιστέρα,
την οποία ανεσεβάστηκε τον Χριστό σαν εικόνα. Όταν έφτασε εκεί μπροστά, το ναό που έκτισε το κέρμα των κολυμπιστών, που γύρισε τα στραφέδα κλπ. Όταν έφτασε στις περιστεράς έχοντας λέει, «Σεις πάρτε τα κεφέρα». Δεν σ' άνοιξε τα κλουβιά να τα πωλήσει τα πουλιά, εσεβάσει τον τύπο του Πνεύματος του Αγίου. Ιδού, ο τύπος των εικόνων, μας λένε αν πετάξουμε. Χριστός εδέχτη το περιστέρι ως εικόνα και εδώ εξουσένησε. Πράγματα να ανοίξει το μυαλό του, εάν θέλει, θα είμαστε πολύ. Όταν αρχίσει ο πάτερ και διαβάζει, θα αρχίσει το περιστεράκι να τρέχει τώρα, μέσα στις τους γονατιμένους να είδεις πού θα βρει καθαρό να καθίσει, να παρηγορήσει, να διανοίξει το νου, να ενδυναμώσει. Να. Πείτε μου πού θα καθίσει. Πού θα καθίσει. Θα καθίσει τη μανούλα πώς και το παιδί της δίπλα. Μα πώς αν τα άλλα πέντε τα έχει σκοτώσει πώς θα καθίσει. Θα καθίσει την πεθερά παρακάτω που έχει φορείς αντρόγενο. Και είπε στη μάνα, στη δόρη, εμείς είμαστε κουτές που κάναμε παιδιά.